Η Νότα τη 8η, 21η Ιουνίου 1916. Η διακοίνωση αυτή που μα υπέβαλαν οι τρει πρέσβει, Γκυγμέν, Έλιοτ και Ντεμίντοφ, περίχε τέσσερι απαιτήσει. Πρώτον, να αποστρατευθούμε αμέσω και ταχύτατα. Δεύτερον, να σχηματιστεί μια κυβέρνηση υπηρεσιακή χωρί πολιτική χρειά. Τρίτον, να διαλυθεί η Βουλή και να προκηρυχθούν εκλογέ αμέσω μόλι οι αποστρατευόμενοι φτάσουν στι αιστείε του. Τέταρτον, να αντικατασταθούν οι σπουδαιότεροι αξιωματικοί του στρατού και της αστυνομίας από συμφώνου με την Αντάντα για να τηρείται η τάξη σύμφωνα με τις αντιλήψεις της Αντάντα. Καθώς αυτά συνοδεύονταν από σφίξιμο του αποκλεισμού και απειλητικέ εμφανίσεις πολεμικών, ο βασιλιάς δεν μπορούσε παρά να κάνει δεκτή την παρέτηση του Σκουλούδη. Μολονότι η νότα αυτή με την κατάφορη επέμβαση στα εσωτερικά μας καταργούσε την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Οι αντιβενιζελικές εφημερίδες έγραψαν με θυμό και πόνο. Ο ελληνικός λαός και το έθνος ουδέποτε θα σας συγχωρήσει. Σκρυπ, 8 Ιουνίου 1916. Οι βενιζελικές εφημερίδες πανηγύρισαν, λυτρωθήκαμε έγραψαν. Μεγάλα στελέχη του βενιζελισμού όπως ο Κωνσταντίνος Ζαβιτζιάνος δεν συμμερίστηκαν εκείνη τη χαρά. Αντιθέτως προσπάθησαν να υποδείξουν στον Βενιζέλο ότι εξετίθετο και ότι η μεγάλη του ταύτιση με τους Γάλλους απομάκρυνε τους ψηφοφόρους τους ότι κυκλοφορούσε πια η φήμη πως την νότα την είχε γράψει ο ίδιος.